Οι μεικτές ομάδες κάτω των 15 και 17 ετών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας δεν κατάφεραν να προκριθούν στους φετινούς τελικούς του Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων των συγκεκριμένων ηλικιακών κατηγοριών. Στους νοκάουτ ημιτελικούς που φιλοξενήθηκαν στο Αλκαζάρ της Λάρισας, αποκλείστηκαν από τις ομάδες της ΕΠΣ Κοζάνης και της ΕΠΣ Μακεδονίας. Στον αγώνα των K15 η Εύβοια αντιμετώπισε την Κοζάνη, η οποία στο τρίτο λεπτό έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν ο Κωτίδης με κεφαλιά από καλή θέση έστειλε την μπάλα out. Πάντως στο 12, ο center forward της μακεδονικής ομάδας βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Συνοδάκη, ο οποίος ζήτησε φάουλ και απέναντι από τον Τσιριγότη πλάσαρε ιδανικά για το 1-0. Στο 30, έπειτα από corner, η μπάλα έφτασε στο Βουγιούκα που έκανε το γύρισμα με τον τερματοφύλακα της Κοζάνης τον Πάζη να διώχνει. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43, τα μάτς των K15 είναι 80 λεπτά, η Εύβοια ισοφάρισε. Έπειτα από κόρνερ, ο Κολοκυθάς με ωραία καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 58, νέο κόρνερ για την Εύβοια, κεφαλιά από τον Τσούμαρη, όμως αυτή τη φορά ο Πάζης αντέδρασε σωστά και έτσι παρέμεινε το 1-1. Στο 74, δημιουργήθηκε ένταση στο χώρο της μεσαίας γραμμής με το συνοδάκι της Εύβοιας να αντικρίζει απευθείας κόκκινη κάρτα γιατί έσπρωξε τον Καραφουλίδη, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίχτες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στις καθυστερήσεις η Κοζάνη πλησίασε στο 2-1, όμως η προσπάθεια του Κωτίδη κατέληξε out και έτσι το μάτσο οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Στην πρώτη εκτέλεση ο Κωτίδης της Κοζάνης ξεγέλασε τον Τσιριγότη και έκανε το 1-0. Το πρώτο πέναλτι της Εύβοιας ανέλαβε να εκτελέσει ο Βουγιούκας με τον Πάζη να αποκρούει στην αριστερή γωνία του. Ο Τσιόκανος στο επόμενο πέναλτι για την Κοζάνη ευστόχησε και έκανε το 2-0. Στη συνέχεια ο Τσούμαρης για την Εύβοια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1. Τρίτο πέναλτι για την Κοζάνη με τον Καραφουλίδη, ψύχρεμος έκανε το 3-1. Επόμενη εκτέλεση του Σαμαρτζή για την Εύβοια πλάσαρε και ο Πάζης θαυμάσια έπεσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε. Στη συνέχεια ο Ανδρεόπουλος για την Κοζάνη πήγε στην ασπριβούλα, αλλά ο Τσιριγότης απέκρουσε και κράτησε ζωντανή την Εύβοια. Ο Καλογιάννης έκανε αυτό που έπρεπε, ήταν εύστοχος και μείωσε σε 3-2, όμως στην τελευταία εκτέλεση ο Αδαμόπουλος νίκησε τον Τσιριγότη, έκανε το 4-2 και έστειλε την Κοζάνη στον τελικό. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στο όνομά μας, γιατί και η K17 έκανε μια αξιόλογη πορεία και είναι η πρώτη φορά που η ομάδα της Κοζάνης φτάνει σε τελικό. Μπορεί να το είχαμε ξαναπάρει αργότερα, αλλά ήταν περιφερειακό. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον ομό και βλέπουμε ότι φέτος ο ομός μας, αν όλα πάνε καλά και η Κοζάνη είναι στη Super League 2, η ΑΕΠ μια πολύ καλή αξιόλογη προσπάθεια στη ΓΑΜΑ Εθνική, έφυγε ο Μακεδονικός, έχει βγει η Καστοριά, εμείς πήγαμε τελικό, μιλάμε για το ποδόσφαιρό μας σιγά σιγά στην περιοχή και γύρω γύρω στο νομό μας και στην περιφέρειά μας αρχινά και ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει πολλά. Αρκεί να προσέξουμε όλοι από εδώ και πέρα και να είμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε αυτά τα παιδιά να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Βαθιά μέσα μας, στις συζητήσεις μας, το πιστεύαμε ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε. Γιατί υπάρχει απίστευτο ταλέντο και ήταν κρίμα για αυτή τη φουρνιά να αποτύχει. Για μένα θα ήταν αποτυχία, αν όχι αν δεν φτάσει στον τελικό, αν δεν προχωρούσε αυτή η ομάδα να πάει παρακάτω. Γιατί είναι μια πολύ καλή γενιά και όπως είπατε πρέπει να προσεχθεί, γιατί στο μέλλον δεν πρέπει να χάνονται αυτά τα παιδιά. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ΕΠΣ Κοζάνης ατομικά, γιατί μιλάμε καθαρά για ΕΠΣ, όχι για περιφερειακό πρωτάθλημα. Και είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε μέλος αυτής της ομάδας. Στον αγώνα των K17, η Εύβοια διασταύρωσε ταξίφι της με την αντίστοιχη ομάδα της ΕΠΣ Μακεδονίας και γνώρισε την ήττα με 4-2, πληρώνοντας δικά της λάθη. Η Εύβοια άνοιξε το σκορ 34, ο αρχηγός της Αργυρίου εκτέλεσε το φάουλ και ο Γροντής με θαυμάσια κεφαλιά έκανε το 1-0. 10 λεπτά μετά η Μακεδονία ισοφάρισε. Ο Βλαχοδήμος εκτέλεσε το φάουλ από μακρινή απόσταση, ο Αλοπούδης δεν κατάφερε να αντιδράσει και έτσι έγινε το 1-1 με ένα θαυμάσιο γκολ από τον Βλαχοδήμο στο 44. Ο ίδιος παίχτης σημείωσε ένα ακόμη εξαιρετικό γκολ στο 49, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1. Με ψιλοκρεμαστό σουτ ο Βλαχοδήμος έγραψε το 2-1 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι. 2 λεπτά μετά, στο 51, μεγάλη ευκαιρία για τη Μακεδονία να κάνει το 3-1, όταν ο Καλπακίδης με κεφαλιά εξ επαφής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια, η Εύβοια ανέβασε την απόδοσή της και στο 80 έφτασε στην ισοφάριση. Έπειτα από το φάουλ που εκτέλεσε από τα δεξιά ο Θανάσης Κρυβάνος, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή της Μακεδονίας και ο Γροντής το εκμεταλλεύτηκε. Χρήστηκε σκόρερ για δεύτερη φορά στο μάτς και έκανε το 2-2. Στο 85 η Μακεδονία πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Ο Βλαχοδήμος βρήκε κενό στην άμυνα της Εύβοιας και στο τέτα-τέτ με τον Αλοπούδη έκανε hat-trick γράφοντας το 3-2. Μπήκαμε στο παιχνίδι ξέροντας ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Η αντίπαλη ομάδα προσπάθησε παρόλο που προηγηθήκαμε 2-3 φορές.
Παρ' όλα αυτά δεν τα βάλαμε κάτω. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πέτυχα κιόλας το πρώτο μου χατρίκ σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα. Και πάμε για το κύπελλο. Στις καθυστερήσεις, η ομάδα της ΕΒΙΣ Μακεδονίας έφτασε και σε τέταρτο γκολ. Ο Βίζας ξεχάστηκε από τους αμυντικούς της ΕΒΙΑΣ που διαμαρτυρήθηκαν για offside και Μεσούν διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης 4-2. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού είχαμε μια εξαιρετική επέμβαση από τον Αλοπούδη στο σουτ που επιχείρησε ο Βρίζας. Πρέπει να πούμε πρώτα συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί ήταν πραγματικά ένας πολύ αξιόλογος αντίπαλος. Είναι ομάδα η οποία έχει πλάνο, έχει προσανατολισμό, προσπαθούν να παίξουν. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλη έκταση όσο είναι η Μακεδονία ώστε να έχουν τόσες επιλογές. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα η δική μας ομάδα δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Μπήκαμε σαν νοχελικοί, υπνοτισμένοι. Είπαμε ότι το παιχνίδι θα κριθεί πολύ στις μονομαχίες, καλές τακτικές, καλά τα πλάνα, όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Αλλά αν δεν το θέλει κάποιος το παιχνίδι, καλώς ή κακώς στους τελικούς και στους ημιτελικούς, μετράει πάρα πολύ το θέλω. Οπότε στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, μιλήσαμε στο ημίχρονο με τα παιδιά. Είδαμε ποιος το ήθελε περισσότερο. Οι μικροί της ΕΒΙΑΣ πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία. Στις λεπτομέρειες έχασαν την πρόκριση στους τελικούς. Και σίγουρα το μέλλον τους ανήκει. Μας αφήνει μια πικρή γεύση όλο αυτό που ζήσαμε εδώ σήμερα στη Λάρισα. Εντάξει, τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια. Είναι μεγάλη επιτυχία που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σίγουρα όλο αυτό το ταξίδι μέχρι τώρα μας αφήνει ικανοποιημένους απόλυτα. Έχουμε δύο μικρούς τελικούς μπροστά μας. Θα κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι για να καταφέρουμε να κερδίσουμε την τρίτη θέση, που μιλάμε για την τρίτη θέση, αν τα καταφέρουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν μπορούμε να ρίξουμε καμία ευθύνη στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πολύ, τα δώσαν όλα. Αυτή η ομάδα, η ΚΑΠΑ17, μας έχει εντυπωσιάσει φέτος με τα αποτελέσματά της. Και σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στους πάντες. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή την προσπάθειά μας την έχει στηρίξει πάρα πολύ και η διοίκηση της ΕΨΕ. Και όλοι θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στους γονείς των παιδιών, γιατί προσπαθήσαν, ήταν πάντα κοντά στις ομάδες. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης, δεν τελείωσε κάτι σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την τρίτη θέση, που πάλι είναι πολύ τιμητική. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μακεδονίας και όπως και στην ομάδα της Κοζάνης. Και συγχαρητήρια και στα δικά μας τα παιδιά.